Η επίθεση στο σχολείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στον προσφυγικό καταβλισμό της Τζαμπαλίγια, κατά την οποία 16 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν, μοιάζει να είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τους παρατηρητές και τους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη Γάζα. Οι αντιδράσεις είναι έντονες, καθώς τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καταδεικνύουν το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης. Έχουν πρόβλημα στον τρόπο που σκέπτονται. Το ερώτημα τώρα δεν είναι να δούμε ποιος σέβεται ή όχι τους κανόνες του πολέμου και ποιος τους παραβιάζει. Αντιμετωπίζουμε μια μείζωνα ανθρωπιστική επίγουσα κατάσταση. Κάνουμε έκκληση να σταματήσει τώρα η καταστροφή και το αιματοκύλισμα. Τα 3/4 των θυμάτων από την πλευρά των Παλαιστινίων είναι άμαχοι και από αυτούς οι 250 παιδιά. Σχεδόν 240.000 Παλαιστίνοι έχουν εκτοπιστεί. Υπάρχει ο φόβος του θανάτου και είναι δικαιολογημένος. Τις τελευταίες μέρες σας ενημερώνουμε πως κάθε ώρα ένα παιδί χάνει τη ζωή του. Άρα κάθε ώρα που περνά και οι συγκρούσεις συνεχίζονται, ακόμη ένα αθώο παιδί σκοτώνεται. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι Μουν, γίνεται αποδέκτης του αιτήματος που διατυπώνεται σε διεθνές επίπεδο να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα. Η ΥΠΑΤΗ αρμοστής του ΟΗΕ για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Ναβί Πιλάι, κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.